Καλώς ήρθατε και στο εστιάζοντας στην επικαιρότητα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα εθνικά μας θέματα και κυρίως με την Τουρκία. Είδαμε ότι έγινε ολόκληρο σκηνικό στον Εύρο, ότι μπήκανε μέσα Τούρκοι στρατιώτες, κατέλαβαν ελληνικό έδαφος, η κυβέρνηση προσπαθεί να το μετατρέψει σε fake news, αλλά αν ήταν fake news, για ποιο λόγο να κάνει διάβημα? Δεν κάνεις διάβημα στον γείτονα για ανυπόστατα πράγματα. Αυτό γελιοποίησε. Επίσης έχουμε και τη δήλωση του Μητσοτάκη που λέει ότι για να μην ενοχλήσουμε την Τουρκία θα μεταφέρουμε τον φράχτη λίγο προς τα μέσα. Οι μεγάλοι δικοί μας οι αξιωματικοί που φωνάζουν και θα χτυπήσουν τους Τούρκους δεν κάνανε απολύτως τίποτα. Απλά με την ουρά στα σκέλια μαζευτήκανε, σταμάτησε το μηχανικό την εργασία του και βγήκανε να λένε παραμύθια στα κανάλια και να κάνουν βαρύγδουπες δηλώσεις. Και τελικά το αποτέλεσμα ήταν ότι τα μαζεύουμε, ακόμα μία φορά υποχωρούμε στους Τούρκους. Και το ερώτημα είναι, μέχρι πότε θα υποχωρούμε στους Τούρκους? Μην τυχόν στεναχωρήσουμε το ΝΑΤΟ και δημιουργήσουμε ζημία στην Τουρκία που είναι μέλος του ΝΑΤΟ, δηλαδή αδυνατήσουμε το ΝΑΤΟ. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Η υπεράσπιση της Ελλάδος. Αλλά όλα αυτά και το τι γίνεται στην Τουρκία θα τα δούμε με το σημερινό μας καλεσμένο, που δεν είναι άλλος από τον κύριο Σταθακόπουλο Δημήτριο. Καλησπέρα, κύριε Σταθακόπουλε. Έχετε μια βαθιά γνώση της υπόθεσης και ασχολείστε με αυτά και μάλιστα κάνετε και προβλέψεις. Τολμάτε και κάνετε και προβλέψεις, σε αντίθεση με τους υπολείπους που το μόνο που κάνουν είναι να περιγράφουν γεγονότα. Πείτε μας, πώς βλέπετε αυτή τη στιγμή την κατάσταση με την Τουρκία? Για μένα πλήρως αναμενόμενη και προβλέψιμη. Εγώ δεν πιστεύω στο απρόβλεπτο της Τουρκίας. Εγώ είμαι από αυτούς που έχω γράψει δύο βιβλία για το προβλεπτό και το απρόβλεπτο σε ελληνοτουρκικές σχέσεις, όπου θεωρώ ότι το έχω αποδείξει. Ότι δεν υπάρχει απρόβλεπτο. Δηλαδή, όταν έχει μια πρόκληση σε καθημερινή βάση, τα τελευταία 45 χρόνια τουλάχιστον. Εδώ βλέπουμε, ναι, το πρώτο βιβλίο σας. Ναι, ο πρώτος τόμος, ο οποίος εξαντλήθηκε, θα κάνουμε δεύτερη έκδοση μέσα σε δύο μήνες. Και ήδη θα τυπωθεί αυτές τις μέρες ο δεύτερος τόμος, ο οποίος θα περιλαμβάνει άλλα 40 άρθρα μου, τα οποία άρθρα μου, όπως είπατε προηγουμένως, δεν έρχονται να γραφτούν εκ των υστέρων και να κάνουν μια αξιολογική, να αξιολογήσουν τα γεγονότα, αλλά είναι γραμμένα σε προγενέστερο χρόνο, μπορεί και δύο χρόνια, ένα χρόνο, μήνες πριν, όπου φαίνονται λίγο αιρετικά την εποχή την οποία γράφονται, δηλαδή δεν είναι μέσα στο πνεύμα της γενικής ιδιοσιογραφίας. Όμως δυστυχώς για την πατρίδα επαληθεύονται. Και δεν έχει επαληθευτεί ένα, δύο, τρία. 40 στο πρώτο τόμο και 40 τώρα στο δεύτερο τόμο έχουν επαληθευτεί. Απλώς τα μαζεύω, τα ανθολογώ για να μπορεί ο αναγνώστης να τα βρει μαζεμένα και να μην ψάχνει που τα έχω δημοσιεύσει δεξιά-αριστερά. Γράφω όμως, η δημοσιευτή εκεί, τάδε ημερομηνία, συνέντευξη, εδώ, εκεί κτλ. Σε μεγάλα κανάλια, κεντρικά κανάλια, σε εφημερίδες, σε καλή ώρα, σε εκπομπές σαν την σημερινή και πάει λέγοντας. Άρα λοιπόν η Τουρκία έχει μια κανονικότητα στις προκλήσεις. Και άρα λοιπόν η κανονικότητα πλέον δεν έχει κάτι το έκτακτο. Εφόσον χάνεται το έκτακτο, δεν υπάρχει πρόβλημα. Έχουμε μια κανονικότητα. Στην κανονικότητα λοιπόν των προκλήσεων εν προκειμένου πρέπει να είσαι προετοιμασμένος, τόσο ώστε να τα αντιμετωπίσεις. Η επίκληση του απρόβλεπτου είναι απλώς ένα άλοθη για την μη προετοιμασία σου, δηλαδή για το απροετοίμαστο που έχεις, ή γιατί δεν επιθυμείς να αντιμετωπίσεις μια κατάσταση, οπότε το ρίχνεις στο απρόβλεπτο, τι να κάνω, έτσι ήταν τα πράγματα, ή για να κάνεις έναν οδυνηρό συμβιβασμό, ο οποίος κατά πάγια συνήθεια της Ελλάδος τα πολλά τελευταία χρόνια βαπτίζεται ως συμβιβασμός έντιμος και νικηφόρος, που βεβαίως δεν είναι καθόλου έτσι. Γνωρίζουμε ότι η Τουρκία έχει ανοιχτά μέτωπα μαζί μας και διεκδικεί τα πάντα. Αυτό ξεκινάει όχι μόνο από τη συνοριακή γραμμή στη Θράκη, αλλά ευρύτερα με το θέμα της Θράκης και κυρίως με τις μουσουλμανικές μειονότητες. Συνεχίζει στο Αιγαίο, συνεχίζει στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ειδικά στα Δωδεκάνησα πλέον, τώρα με το τουρκολιβικό σύμφωνο νότια της Κρήτης και βεβαίως το πάγιο που συμβαίνει στην Κύπρο. Αυτά τα άμεσα. Από εκεί και πέρα έχει και άλλα μέτωπα ανοιχτά, σε διεθνές επίπεδο, που σχετίζονται και με τη Βόρεια, και με την Μαύρη Θάλασσα, που σχετίζονται και με τα σύνορά της πίσω, Γεωργίας, Αρμενίας κτλ. Συρία βεβαίως, Ιράκ, Ιράν. Και θέλει να είναι και ένας γενικός παίκτης, μην ξεχνάμε ότι είναι στους G20, είναι G17 για την ακρίβεια, είναι υπολογίσιμος παίκτης,
αυτοί που είναι σύμμαχοί μας, είναι και δικοί της σύμμαχοι, έχουν μεγάλα οικονομικά συμφέροντα και στρατηγικά αλλά και οικονομικά σε αυτή τη χώρα. Και βεβαίως μεταξύ δύο συμμάχων, δηλαδή της Ελλάδας και της Τουρκίας, προτιμούν πάντοτε σε ιστορικό χρόνο την Τουρκία. Γιατί? Όχι γιατί απλά είναι μεγάλη. Γιατί η Τουρκία, πέραν ότι είναι μεγάλη βέβαια και τους δίνει τη δυνατότητα να κάνουν επενδύσεις και να έχουν μια πρόσβαση προς την Ανατολή όπως θέλουν. Οι Άγγλοι κάποτε να πηγαίνουν προς την Ινδία. Οι Ρώσοι να κατέβουν κάτω προς το Ιράν ή προς την Μεσόγειο. Οι Αμερικάνοι από το 1830-1839 που τους οικοδόμησαν το στόλο τους, μάλιστα τους είχαν φτιάξει το μεγαλύτερο πλοίο στον κόσμο και την εποχή, το Μαχμουντιέ, το όνομα του Μαχμούντ. Του Σουλτάνου δηλαδή της Ελληνικής Επανάστασης, που τον είχαμε απέναντί μας. Οι Γάλλοι είχαν οικοδομήσει το στόλο πάλι των Αιγυπτίων, αφού τον καταβήθησαν στο Ναβαρίνο. Οι ίδιοι οι Γάλλοι τους τον ξανοικοδόμησαν. Δηλαδή είναι η γνωστή τακτική εκατοντάδες χρόνια. Σε καταστρέφω για να σε ξαναφτιάξω, αλλά είμαι win-win. Δηλαδή θα κερδίσω που σε καταστρέφω και θα κερδίσω που σε ξαναοικοδομώ. Ναι, γιατί είναι μετά η αποικιοκρατική όρη. Δηλαδή ότι θα σε χρεώσω, θα είσαι εξαρτώμενος από μένα και ούτω καθεξής. Τα έχουμε δει και στους παγκοσμίους πολέμους, λοιπόν, που όταν τελείωσε ο πόλεμος βομβαρδίζουν ασκόπως και καταστρέφουν τα πάντα για να μπορέσουν μετά να πάρουν τα συμβόλαια ανοικοδόμησης. Ναι, έτσι έχει γίνει. Αυτό τώρα δεν είναι κάτι που λέμε εμείς αυθαίρετα, είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Άρα λοιπόν εγώ θα εντάξω το περιστατικό του Εύρου μέσα στο ευρύτερο κλίμα, στο ευρύτερο έτσι, πεδίο και στην εικόνα, την ευρύτερη. Θεωρώ ότι σχετίζεται ως ένας τουρκικός αντιπερισπασμός σε αυτό που έγινε το τριήμερο της Καθαρίας Δευτέρας, με την αποτροπή δηλαδή και την απόθεση που κάναμε εκ μέρους μας. Δηλαδή μας το χρώσταγαν αυτό ως αντίμετρο, αν θέλουμε έτσι, και εκμεταλλεύτηκαν το εξής. Σε πρώτη φάση, το ότι τέτοια περίοδο ο Εύρος παρουσιάζει στην κήτη του και στη στάθμη εκεί και στα νερά και στα έλη που δημιουργούνται λίγο κάποιες ανισορροπίες. Αυτές είναι γνωστές και από τις συνθήκες Λοζάνης και μετά από κάτι πρωτόκολλα του 1926 έχουν αναφερθεί. Και υποτίθεται ότι σε συνεννόηση γεωγραφικής υπηρεσίας στρατού και της μίας και της άλλης χώρας τα βρίσκαν αυτά τα σύνορα, δηλαδή κάτι το οποίο φέτος έχει αναδυθεί από την ελληνική μεριά, του χρόνου μπορεί να αναδυθεί από την τουρκική μεριά, αλλά τέλος πάντων δεν θα τα χαλάσουμε, θα τα βρίσκουμε. Σε γενικές γραμμές πήγαινε, μπορούμε να πούμε έτσι, μέχρι το 1986, που δημιουργήθηκε ένταση και είχαμε νεκρούς. Ένας βαριά τραυματισμένος Έλληνας στρατιώτης, ο οποίος μετά εξέπνευσε, και τρεις τουλάχιστον επίσημα έχουν αναγνωρίσει και παραδεχτεί οι Τούρκοι από τη δικιά τους μεριά. Άρα λοιπόν έχει δημιουργηθεί ένταση με νεκρούς και το 86 το είχαν ανεβάσει ψηλά. Δεν το θυμάμαι καν, να σκεφτείτε ότι ήμουν τότε φοιτητή στην νομική. Το 87 πήγα στρατιώτης. Δεν το θυμάμαι καν, δηλαδή δεν είχε ανέβει στην ιδιοσιογραφία. Τώρα που το ξανασκαλίσαμε, το ξαναθυμηθήκαμε το γεγονός αυτό. Και τα τελευταία δύο χρόνια με τις εντάσεις που δημιουργούνται στον Εύρο έτσι κι αλλιώς, το ξαναθυμόμαστε. Τώρα λοιπόν, με αφορμή αυτό, οι Τούρκοι πράγματι μας ζήγησαν. Θέλω να δουν κάποιες αντιδράσεις μας, μας το χρώσταγαν και λίγο αναφορικά με το τριήμερο της Καθαρής Δευτέρας. Βεβαίως πληρώνουν, το γνωρίζουμε αυτό, πολλά ξένα think tanks, δηλαδή δεξαμενές σκέψεις, στη Γερμανία, στην Αγγλία, στη Γαλλία, στην Αμερική, και από εκεί πέρα διοχετεύονται η είδηση και καλά ότι έρχεται μια είδηση από την Αμερική ή από τη Γερμανία ή από την Αγγλία, παραδείγματι, άρα θεωρείται αντικειμενική, πλην όμως ο αρθρογράφος, ο οποίος συνέδεσε κάποιος Τούρκος, καθηγητής, ή είναι κάποιο think tank το οποίο χρηματοδοτείται από τουρκικά κέντρα. Αυτά δεν είναι κρυφά, δηλαδή, αυτά είναι φανερά. Παράδειγμα τώρα εδώ. Δεν θα φύγω από το θέμα, αλλά να το ξέρουμε. Το think tank που συμβουλεύει το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ήδη έχει πάρει δημόσια θέση ότι το 2023, στις προεδρικές εκλογές που θα γίνουν, αν δεν γίνουν νωρίτερα, στην Τουρκία, ήδη ποντάρουν στον Αλί Μπαμπαζάν. Δηλαδή, από τη στιγμή που το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας ήδη ποντάρει για τη μετά-Ερντογάν εποχή, το 23 τουλάχιστον, στον Αλί Μπαμπαζάν, και το λέει δημοσίως, αυτό πλέον. Το think tank του δηλαδή, αλλά το επίσημο, δηλαδή το χρηματοδοτεί το Υπουργείο Εξωτερικών της Γερμανίας. Αυτό σημαίνει ήδη ότι η Γερμανία, βέβαια μόνιμη σύμμαχος των Τούρκων, έχει ενδιαφέρον και για την επόμενη μέρα και προσπαθεί να προτρέψει και προς τα γύρω, δηλαδή δημιουργήσει ένα κλίμα. Και μάλιστα ο ορθογράφος είναι καθηγητής τουρκικής καταγωγής, Γερμανός πολίτης, ο οποίος γράφει την τάση και ότι θα είναι καλύτερο για την Ευρώπη να είναι ο Αλί Μπαμπατζάν. Και αν είναι καλύτερο για την Ευρώπη, και τα βρει η Τουρκία καλύτερα με την Ευρώπη από ό,τι τα έχει βρει τώρα. Το θέμα είναι κατά πόσο μας εξυπηρετεί εμάς να
εκλεγεί ο Μπαμπατζάν ή θα προτιμούσαμε ως Έλληνες μεταξύ δύο κακών να παραμείνει ο Ερντογάν. Αυτό είναι ένα θέμα πάλι. Λοιπόν, επανερχόμενοι στο θέμα του Εύρου, λοιπόν, συνέβη το εξής. Οι Τούρκοι δεν θέλαν να κάνουν ακριβώς κατάληψη, γιατί ξέραν ότι αυτό το πράγμα θα αποθηθεί, θα δημιουργηθεί κάποιο θέμα. Τέλος πάντων, θυμόνται και το περιστατικό του 86. Οι Τούρκοι, πληρώνοντας τα think tanks και τα έντυπα μέσα, τα ιδιοσιογραφικά μέσα του εξωτερικού, κυρίως στην Αγγλία, να μιλήσουν για το θέμα του Εύρου, θέλησαν και το κατάφεραν να δημιουργήσουν ρογμή εσωτερικό στον πολιτικό κόσμο της Ελλάδος. Και είδαμε ότι σηκώθηκε το θέμα πάρα πολύ ψηλά. Δόθηκε αφορμή τα ελληνικά κόμματα να πλακωθούν μεταξύ τους. Στη συνέχεια να κάνουμε διάβημα και μετά να έρθει, αφού τους το κάναμε το διάβημα και πίστηκαν οι Τούρκοι ότι εμείς γίναμε μπάχαλο εδώ μέσα, βγήκε ο πρέσβης τους και λέει: εντάξει, μωρέ, δεν έγινε τίποτα. Κακή συνεννόηση, να έχετε δίκιο. Σχεδόν. Δεν το πέτσε, αλλά σχεδόν αυτό. Δηλαδή, τα μάζεψε πίσω η Τουρκία. Ναι, με κατανόησα, τα βρούμε κτλ. Γιατί όμως το έκανε αυτό? Γιατί φοβήθηκαν ότι είχαν κάνει την κατάληψη? Όχι. Διότι θέλανε, με τον τρόπο που εξήγησα προηγουμένως, να δημιουργήσουν ένα ρήγμα εσωτερικό στην Ελλάδα. Η Τουρκία είναι χώρα πολιορκίας. Δεν είναι χώρα ακαριαίου χτυπήματος. Η Τουρκία σε πολιορκεί, σε φθείρει, σε κουράζει και λες μετά στα κομμάτια τι θέλεις. Και λες, άντε να τα βρούμε, να τα βρούμε. Μόλις δώσεις ένα, θέλει δύο. Μόλις δώσεις δύο, θέλει τρία. Οι παππούδες μας λέγανε, Τουρκονίδες, άσπρα θέλει. Άσπρα σημαίνει τα σημαίνια, τα νομίσματα της εποχής. Άσπρα θέλει. Και άλλον είδες, και άλλα θέλει. Δηλαδή, έδωσες ένα, θέλει δύο. Δύο θέλει τρία. Η Τουρκία δεν είναι μια χώρα αξιακού κώδικα δυτικής χώρας. Η Τουρκία είναι η Τουρκία, είναι μια sui generis, μια ιδιότυπη χώρα. Όχι άλλον αξιακό κώδικα, και αν δεν το κατανοήσουμε, είμαστε καταδικασμένοι να χάνουμε με υπερήφανους συμβιβασμούς, όπως λέμε. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η Τουρκία σέβεται. Και ποιον σέβεται? Σέβεται αυτόν που πρωτίστως σέβεται τον εαυτό του. Έχει αυτοπεποίθηση. Εμείς δεν τις βγάζουμε αυτό. Δεν τις βγάζουμε αυτοσεβασμό. Τις βγάζουμε διχόνια. Ότι δεν σεβόμαστε τον εαυτό μας. Ότι συνέχεια ζητάμε τη βοήθεια τρίτων να μας λύσουν τα προβλήματά μας. Και ότι δεν έχουμε βάλει τα όρια μας. Δηλαδή στα όρια μας και που μας πιέζει, είμαστε διατεθειμένοι. Όπως είχε πει κάποτε ο Σιμίτης ως πρωθυπουργός, μη πόλεμος. Το μη πόλεμος όμως δεν σημαίνει ειρήνη. Το μη πόλεμος κατά τον Αριστοτέλη είναι ύβρις. Διότι όταν σου κάνει ύβρη καθ' υπερβολή, δηλαδή σου επιτίθεται ο αντίπαλος και εσύ υποχωρήσεις, δηλαδή κάνεις ύβρη κατέληψη στον εαυτό σου, χάνεται η ισορροπία της μεσότητος και δημιουργείται ύβρις. Άρα το μη πόλεμος είναι ύβρις. Δεν είναι μεσότητα, δηλαδή ειρήνη. Και η ειρήνη για να επιτευχθεί, ακολουθεί η νέμεσης. Δηλαδή θα πληρώσουμε και το λογαριασμό. Λοιπόν, και πάντα πληρώνω το λογαριασμό. Η Τουρκία λοιπόν είναι μια χώρα πολιορκίας και παρακολουθεί τα λάθη μας. Τι λαμβάνει ως λάθος μήνυμα η Τουρκία? Η Τουρκία λαμβάνει λάθος μήνυμα το ότι ζητάμε συνέχεια τη βοήθεια τρίτων. Σου λέω έχουμε συμμαχίες γιατί με τις εκμεταλλευτούμε. Βεβαίως. Και εγώ, άμα μου χαλάσει τα μάξι, δεν θα κάτσω να το φτιάξω μόνος μου. Θα φοράξω νοδική βοήθεια. Όμως πρέπει να ξέρω να το φτιάξω και μόνος. Η Τουρκία λοιπόν αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν μπορούμε να το κάνουμε μόνοι μας και συνεχώς ζητάμε τη βοήθεια τρίτων. Ενώ σου λέει, εγώ ως χώρα μπορώ και το κάνω μόνοι μου. Για την ακρίβεια, δεν ζητάμε τη βοήθεια τρίτων. Ζητάμε από τους τρίτους να μας λύσουν το πρόβλημα. Λέμε, ποιος θα έρθει να μας λύσει το πρόβλημα. Εμείς να μην μπούμε στον κόπο να ασχοληθούμε. Ακριβώς. Αυτό η Τουρκία λοιπόν το εκλαμβάνει ως λάθος μήνυμα, διότι η Τουρκία σου λέει, εγώ δεν ζητάω βοήθεια, αλλά είμαι εδώ για να μου ζητήσουν βοήθεια. Είναι αντιστρόφως ανάλογο από εκείνο που κάνουμε εμείς. Άρα λοιπόν αυτή θεωρεί ότι είναι δυνατή και εμείς ότι είμαστε αδύναμοι. Άλλα δείγματα πολύ γρήγορα που τα ξέρει ο κόσμος αδυναμίας είναι όταν έγινε το τουρκολιβικό σύμφωνο και εμείς απελάσαμε τον αδύναμο Κρίκο, δηλαδή τον Λίβιο πρέσβη, αλλά όχι τον Τούρκο. Λάθος μήνυμα προς την Τουρκία. Ή όταν είσαι αποφασισμένος να κόψεις δεσμούς, να σπάσεις αυγά, το κάνεις και στις δύο πλευρές, όχι στον αδύναμο. Αυτό το εξέλαβε η Τουρκία ως αδυναμία. Σου λέει, εμένα δεν με πειράζει. Επίσης, η Τουρκία, πέραν από χώρα πολιορκίας, είναι και χώρα η οποία θα τη λέγαμε με τη λογική του αστικού δικαίου, καταπατητής. Δηλαδή, τι κάνει? Σου διαταράσει την κατοχή και την νομή, ούτως ώστε σε βάθος χρόνου, διάχρηση εκκλησίας, να σου πάρει την κυριότητα. Ενώπιον κάποιο δικαστήριο, όπως κάνει ένας καταπατητής. Ο δικαστής τίνει να λέει ποιος ήταν ο επιμελέστερος. Ο κύριος που το είχε παρατήσει. Γέμισαν βάτα μέσα εκεί και δεν καλλιεργείται το χωράφι,
ή ο τρίτος που δεν είναι μεν δικό του, αλλά το πονάει, το πήγε, το αποψήλωσε, το καλλιέργησε κτλ. Και τελικά του δίνει το δίκαιο και ο δικαστής στον επιμελούντα, τον επιμελέστερο. Όχι στον ιδιοκτήτη ο οποίος το παράτησε και δεν έδειξε επιμέλεια. Θα μου πει τώρα κάποιος βέβαια. Σταθακόπουλε, δεν είχε στον Ρούκο να καθηγητή στο Διεθνές Δίκαιο. Βεβαίως, πρώτο έτος κιόλας. Μεγάλος καθηγητής, ο μεγαλύτερος πέρας διεθνολόγος ποτέ από την Ελλάδα. Τον είχα καθηγητή στη Νομική Αθηνών. Αλλά βεβαίως και το ξέρω. Αλλά υπάρχει το εξής παράδοξο. Ότι παρότι δεν υπάρχει χρησικτησία στο Διεθνές Δίκαιο ως έννοια, μόνο στο αστικό δίκαιο, η Τουρκία έχει κατορθώσει να κάνει χρησικτησία, δηλαδή de facto καταστάσεις, τετελεσμένα όπως λέμε, στο διεθνές δίκαιο και τελικώς η κοινότητα η διεθνής ρέπει να αναγνωρίζει αυτού του είδους τις χρησικτησίες που κάνει σε εισαγωγικά η Τουρκία. Παράδειγμα, το 1939 με το έτσι θέλω, δια χρησικτησίας δηλαδή, πήρε την Αλεξανδρέτα, το Ισκεντερούν από τη Συρία, με τη σύμφωνη γνώμη και την υπογραφή των Γάλλων. Είναι επί 45 χρόνια, 46, στην Κύπρο. Ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί η χρησικτησία που έχει κάνει, δηλαδή η εισβολή και η χρησικτησία που έχει κάνει, αλλά ελπίζω ότι κάποια στιγμή όταν θα λυθεί το Κυπριακό θα τη αναγνωριστούν δικαιώματα. Τώρα, το τουρκολιβικό σύμφωνο. Λέμε ότι είναι άκυρο. Εγώ είμαι δικηγόρος, δεν μπορώ να λέω τέτοιες λέξεις. Είναι ακυρώσιμο. Άκυρο κηρύσσεται κάτι όταν το ακυρώσουν τα δύο μέρη μεταξύ τους. Η Τουρκία και η Λιβύη δεν πρόκειται να το ακυρώσουν, ή το ακυρώσει κατόμοιν προσφυγής, έχοντος νόμιμο συμφέρον, δηλαδή π.χ. της Ελλάδος, προσφυγής, κάποιο αρμόδιο διεθνές όργανο, διαιτητικό ή δικαστικό ή διαιτησίας ή διαμεσολάβησης. Μέχρι τότε είναι ακυρώσιμο, δηλαδή έχει στοιχεία ακυρότητος, αλλά δεν είναι άκυρο. Και όσο δεν είναι άκυρο, είναι ακυρώσιμο δηλαδή, παράγει νόμιμα αποτελέσματα. Δηλαδή πάλι μια de facto, μια εκ των πραγμάτων, χρησικτησία στη θαλάσσια περιοχή νοτιού της Κρήτης, που θα τη βρούμε μπροστά μας. Και άλλο ένα μήνυμα το οποίο η διεθνής κοινότητα πρέπει να αποδέχεται τελικά τη χρησικτησία, έστω και αν δεν ισχύει ως έννοια στο διεθνές δίκαιο, είναι το όνομα Μακεδονία. Δηλαδή οι βόρειοι γείτονές μας το χρησιμοποιούσαν, λέει, για 100 χρόνια. Μάλιστα. Επειδή λοιπόν το χρησιμοποιούμε για 100 χρόνια, έχουμε λοιπόν χρησικτησία, μας είπανε, και θέλουμε να το έχουμε κι εμείς. Ή αποκλειστικά ή τέλος πάντων με ένα πρόθεμα μπροστά. Π.χ. βόρεια. Εμείς αντί να πούμε, παιδιά, το διεθνές δίκαιο δεν αναγνωρίζει χρησικτησία. Δεν πάει να το έχει τόσα χρόνια, δεν λέτε. Είναι δικό μας. Είπαμε ως κύριοι ιδιοκτήτες ότι ναι, αναγνωρίζουμε τη χρησικτησία σας και συνυπογράψαμε σε αυτό. Αυτό λοιπόν, αγαπητοί, δεν αναιρείται ποτέ και πουθενά. Δεν αναιρείται. Γιατί δεν αναιρείται? Διότι υπάρχουν αποφάσεις από το 1993 το Διεθνούς Δικαστήριο της Χάγης που λέει ότι η απλή αλληλογραφία μεταξύ Υπουργών Εξωτερικών δημιουργεί ένομα αποτελέσματα και μπορεί να διαθεωρηθεί διεθνή σύμβαση. Εμείς εδώ πέρα έχουμε πάει για ένα βήμα παραπάνω. Πέραν του πρωτοκόλλου που έγινε στις πρέσπες. Επικυρώθηκαν όλα αυτά από τα δύο κοινοβούλια. Ήδη έχουμε αναγνωρίσει τη χρησιμοποίηση αυτή. Το δεν έχει επικυρωθεί ακόμα. Λείπει η υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας των Σκοπίων. Δεν έχει, δεν είναι πλήρες. Ναι, είναι μισό. Ούτε έχει φτάσει ποτέ στον ΟΗΕ. Ξαναλέω. Η απόφαση, η γνωστή Μπαχρέιν Κατάρ, πάνε τη βρούνε όσοι ενδιαφέρονται. Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Απλή αλληλογραφία μεταξύ Υπουργών Εξωτερικών παράγει ένομα αποτελέσματα διεθνού συμβάσεων. Δηλαδή είναι τραγικά δύσκολο έως ακατόρθωτο αυτό το πράγμα να ανακληθεί. Όχι δεν ανακαλείται, αλλά είναι τρομερά δύσκολο και να μην αεροβατούμε. Εγώ το ανέφερα το παράδειγμα αυτό ως χρησικτησία. Δηλαδή λέμε δεν υπάρχει χρησικτησία στο διεθνές δίκαιο, να όμως που έγινε. Και όχι μόνο έγινε, αλλά η διεθνής κοινότητα μας προέτρεψε εμάς να το δεχτούμε. Και είπαμε εμείς ναι, το δεχόμαστε. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει χρησικτησία στο διεθνές δίκαιο ως έννοια νομική, υπάρχει όμως ως έννοια πρακτική και η διεθνής κοινότητα ρέπει να την αναγνωρίσει. Η Τουρκία λοιπόν εκεί πέρα ποντάρει, αυτά γνωρίζει, αυτό κάνει και αυτό θέλει να μας κάνει. Δηλαδή μας πολιορκεί, μας στήρει για να μας οδηγήσει τελικώς σε ένα τραπέζι συμβιβασμού που δεν θα έχει τέλος. Η δικιά μας η γενιά θα συμβιβαστεί για Α, τα παιδιά μας θα συμβιβαστούν για Β, τα εγγόνια μας για Γ και πάει λέγοντας. Και θα πει κάποιος. Βρε Σταθακόπουλε, τι μας λες τώρα, λέει. Θα έρθει η Τουρκία και θα καρφώσει τουρκική σημαία στην Ελλάδα και θα μας κάνει εμάς, θα μας κατακτήσει και θα μας κάνει όπως κάποτε ήμασταν Οθωμανοί υπήκοοι, θα μας κάνει Τούρκους υπηκόους. Όχι. Δεν είναι ανόητη. Διότι ένα λαό αναρχικό όπως είμαστε εμείς, με διχόνια βαθιά, δεν τον θέλει στους κόλπους η Τουρκία. Θα είμαστε ένα μόνιμο πρόβλημα, ένα μόνιμο αγκάθι
Σκέψου δηλαδή, ο χειρότερος εφιάλτης του Τούρκου θα ήταν η Ελλάδα να γίνει ομιγέννητο Τουρκία, να είμαστε Τούρκοι πολίτες εμείς και να είμαστε αυτοί που είμαστε, που τρογόμαστε μεταξύ μας, που είμαστε κάθε μέρα σε αναρχικές εντάσεις και μεταξύ μας και προς την όποια κυβέρνηση την κεντρική, να μας έχει μέσα στα πόδια της. Η Τουρκία έχει μάθει το λαό να τον ποδηγετεί πλήρως. Ένας λαός αναρχικός, όπως ήταν και οι προπαπούδες μας, αυτό ήταν, ας πούμε, οι κλέτες και οι αρματολίδες που ήταν, δεν τον θέλει καθόλου. Τι θέλει όμως? Το λέει, το είπε ο Ακάρ, το είπε ο Ερντογάν μόλις χθες. Θέλει οτιδήποτε γίνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, κλειδοκράτορας, να είναι η Τουρκία. Και να παίρνουμε τη γνώμη της. Αν δεν συνενέσει η Τουρκία, δεν γίνεται τίποτα. Και θα λέει, συνενώ και θέλω αυτό το όφελο. Δεν θα κάνει η Ευρώπη και η Ελλάδα ή το ΝΑΤΟ και η Ελλάδα ό,τι θέλουν χωρίς να ρωτάνε την Τουρκία. Θα ρωτά την Τουρκία. Μας το λέει στα μούτρα. Γιατί τι ψάχνουμε εμείς να βρούμε? Μα το λέει. Δεν χρειάζεται να το μαντέψουμε, μυρίζουμε τα νύχια μας. Θα με ρωτάτε. Και όσο δεν θα με ρωτάτε, εγώ θα πιέζω, θα σας ασκώ bullying για να αναγκαστείτε στο τέλος να με ρωτάτε. Και εγώ είμαι στην Ελλάδα, σου λέει. Την Ελλάδα, όχι με ματηρό πόλεμο, γιατί δεν ρίξω σφαίρες. Δεν χαραμίζει σφαίρα ούτε μία. Δεν υπάρχει και λόγος να χαραμίζει σφαίρα. Πώς είναι στην Ελλάδα? Είναι στην Ελλάδα πρώτον business. Ιδιωτικές business. Θα μου πει κάποιος, τι να κάνουμε τώρα, σταματήσουμε και το εμπόριο? Δεν σταματάει το εμπόριο, αυτό είναι καπιταλισμός παγκόσμιο. Γίνεται εμπόριο. Ναι, αλλά είναι εδώ στην Ελλάδα και ως υπεργολάβος σε δημόσια έργα. Διότι τα δημόσια έργα στην Ελλάδα τα παίρνουν μόνο ευρωπαϊκές και ελληνικές εταιρείες, αλλά δεν υπάρχει απαγόρευση για την εθνικότητα του υπεργολάβου. Αυτό έχει γίνει επίτηδες από την Ευρώπη για να μπορούν να μπαίνουν κεφάλαια και κινέζικα και ρώσικα και αμερικάνικα κτλ. Ναι, οκ. Okay. Και τουρκικά. Ναι, αλλά εμείς την Τουρκία την έχουμε δίπλα. Οπότε η Τουρκία έχει βρει αυτή την κερκόπορτα, η οποία είναι νόμιμη εντωμεταξύ, έτσι, σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, και σου λέει: χτύπα εσύ το έργο και θα έρθω εγώ από πίσω ως υπεργολάβος. Δηλαδή να σου φτιάξω δομές και να ωφεληθώ από αυτό. Όχι το θέμα. Όχι μόνο να ωφεληθεί, τη σχεδιάζει και όπως τη βολεύουν και σε περίπτωση που γίνει οτιδήποτε, ξέρει πώς θα τις υπονομεύσει ή πώς θα τις αχρηστεύσει. Έχει και το know-how, την τεχνογνωσία που λέμε στα ελληνικά. Ασυζητητή. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ορθώς, έγινε ο νόμος αυτός για τα υδατοδρόμια. Το λέμε πάρα πολλά χρόνια. Να πηγαίνουν τα υδροπλάνα εκεί που δεν μπορούν να προσεγγίσουν εύκολα τα πλοία ή είναι εκτός, είναι άγωνη γραμμή κτλ. Να πηγαίνουν τα υδροπλάνα, βέβαια. Θα γίνει μια διαγωνιστική διαδικασία για την εκμετάλλευση του υδατοδρόμου, δηλαδή του χώρου που θα προσγειώνεται το αεροπλάνο, του πλωτήρα, της προβλήτας που θα δένει και του χώρου που θα επιβάζεται το κοινό. Εκεί θα γίνει μια διαγωνιστική διαδικασία από τις περιφέρειες, τους δήμους κτλ. Για το ποιος θα πληροδοτήσει να τα πάρει τη χρήση αυτή, για πόσα χρόνια και να εκμεταλλευτεί και τι θα πληρώνει στο δημόσιο. Σωστό. Έλα όμως που θα έρθουν ευρωπαϊκές εταιρείες, γερμανικές και από πίσω θα είναι Τούρκια κεφάλαια. Έλα που θα έρθουν ιταλικές εταιρείες και πίσω θα είναι Τούρκια κεφάλαια, όπως έχει γίνει στις μαρίνες, έχει γίνει στα πλοία, στα λιμάνια κλπ. Τι θα κάνεις όταν στα υδατοδρόμια θα υπάρχουν εταιρείες που θα έχουν τουρκικά συμφέροντα από πίσω και θα είναι το Ανατολικό Αιγαίο, θα προσγειώνονται υδροπλάνα? Δεν έχει σημασία ποια χώρα ή ποια εταιρεία, αλλά υδροπλάνα από πίσω θα έχουν κεφάλαια τουρκικών συμφερόντων. Μικτά βέβαια, σας δείτε. Μην ξεχνάμε ότι η Τουρκία, και ερχόμαστε στο οικονομικό της θέμα, μόλις προχθές εγκαινίασε το μεγαλύτερο νοσοκομείο στον κόσμο. Με κεφάλαια ιαπωνικά. Όσοι λένε ότι καταραίει η Τουρκία οικονομικά, αυτό το έχουν δει. Είναι ακριβώς αυτή η είδηση. Ο πρωθυπουργός Ιαπωνίας, ο Σίντζο Άμπε, ήταν ένα έρθει να το εγκαινιάσει. Αλλά λόγω του COVID-SARS-2 δεν ήρθε και βγήκε σε τηλεδιάσκεψη με τον Ερντογάν. Κάναν την εγκαινίαση του νοσοκομείου, το οποίο θεωρείται το πιο σύγχρονο ενεργειακό και φιλικό στο περιβάλλον νοσοκομείο στον κόσμο. Το Basak Şehir Uram en Sakura City είναι SDIT, σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα Τουρκίας, Ιαπωνίας και ιδιωτών κεφαλαίων τεράστιων. 21 Μαΐου αυτό εγκαινιάστηκε και θα δέχεται 35.000 κόσμο στα εξωτερικά ιατρία την ημέρα, 90 χειρουργία αίθουσας πλήρως αποστηρωμένες, καθαρές, σε rotation, σε ανακύκλωση, 500 χειρουργία την ημέρα, δηλαδή επεμβαβάσεις, χιλιάδες δωμάτια, χιλιάδες ασθενείς και ποντάρι που στον έρχονται από όλο τον κόσμο γιατροί ανωτάτου επίπεδου να χειρουργούν εκεί ή να κάνουν πλαστικές και οτιδήποτε, όλα τα χειρουργία. Θα βγαίνει πάρα πολύ χρήμα για όλους
και θέλει να το κάνει και ένα είδος ιατρικού τουρισμού. Δηλαδή να πηγαίνουν εκεί για να κάνουν το λεγόμενο cosmetic. Δηλαδή πλαστικές του κόσμου. Ενώ εμείς κλείνουμε τα νοσοκομεία, απολύουμε τους γιατρούς και θα τους στέλνουμε στην Τουρκία να χειρουργούν για να οικονομάει η Τουρκία. Εκεί πάει η δουλειά. Θα πάνε πολλοί Έλληνες γιατροί αξιόλογοι να χειρουργήσουν εκεί, γιατί είναι το καλύτερο νοσοκομείο του κόσμου αυτή τη στιγμή. Επίσης έχουν πάει πάρα πολλοί Έλληνες καθηγητές και διδάσκουν στα τουρκικά πανεπιστήμια. Όπως είναι το Μπογάς Ενεβετσεσί, όπως είναι το... Αυτά να τα δούμε λίγο την οικονομία, να τη δούμε, να περάσουμε αυτή τη στιγμή στο διάλειμμά μας. Και να επιστρέψουμε και πάλι σε λίγο μαζί για να δούμε και την οικονομική πλευρά της Τουρκίας, γιατί κάποιοι έχουν όνειρα ότι η Τουρκία χρεοκοπεί, διαλύεται και θα μείνουμε μόνο εμείς η μεγάλη οικονομική δύναμη στην περιοχή. Επιστρέφουμε σε λίγο. Επιστρέψαμε και στο εστιάζοντας στην επικαιρότητα και συζητούμε με τον σημερινό μας καλεσμένο, τον κύριο Δημήτρη Σταθακόπουλο, για την Τουρκία και τα επεισόδια που έγιναν στον Εύρο. Επίσης, πιάνουμε την οικονομική πτυχή της Τουρκίας, γιατί όπως είπαμε και προηγουμένως, κάποιοι έχουν όνειρα. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία πήρε πρόσφατα 15 δισεκατομμύρια από το Κατάρ, τώρα βλέπουμε επενδύσεις από την Ιαπωνία, έχουμε δει επενδύσεις από Γερμανίες, από Γαλλίες, από Ιταλίες και φυσικά πωλήσεις όπλων και προϊόντων. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή η Τουρκία δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα σοβαρό, είναι μέσα στους G20, είναι από τις μεγαλύτερες οικονομικές δυνάμεις του κόσμου και όπως φαίνεται και μετά την ανακοίνωση και των Ηνωμένων Πολιτειών ότι θα συνεχίσει να μετέχει και στο πρόγραμμα των F-35 κατασκευάζοντας εξαρτήματά τους, σημαίνει ότι οι σχέσεις τους με τις Ηνωμένες Πολιτείες και με τις υπόλοιπες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις είναι μία χαρά και τα έχουν βρει ωραιότατα. Το πρόβλημα είμαστε εμείς οι οποίοι κλείνουμε τις επιχειρήσεις, τις ξεπουλάμε, κλείνουμε την πολεμική μας βιομηχανία και περιμένουμε από τους άλλους να μας σώσουν. Σε αντίθεση με την Τουρκία που ανοίγει νοσοκομεία, όπως είδαμε τώρα με την Ιαπωνία, ενισχύει την πολεμική της βιομηχανία και τη δοκιμάζει στην πράξη σε πολεμικά μέτωπα, και σιγά σιγά θα ενισχύσει κι άλλο την οικονομία της και την θέση της στον παγκόσμιο χάρτη. Κύριε Σταθακόπουλε, λέγατε για το μεγάλο νοσοκομείο ότι ήδη θα πάνε και γιατροί εκεί Έλληνες, ήδη Έλληνες καθηγητές διδάσκουν στα τουρκικά πανεπιστήμια και εμείς φυσικά χάνουμε όλο το δυναμικό, όλους τους εγκεφάλους και γεμίζουμε με ανεγκεφάλους. Ό,τι δηλαδή έρχεται και περνάει παράνομα τα σύνορά μας και εγκαθίσταται εδώ. Φεύγει δηλαδή το μυαλό και έρχονται πόδια. Άτομα κυρίως ανειδίκευτα, γιατί τους εξειδικευμένους από αυτούς που έρχονται τους παίρνουν αμέσως οι ευρωπαϊκές χώρες. Οπότε εδώ πέρα μέσα θα καταντήσουμε εμείς, όχι η ατμομηχανή της ανάπτυξης, αλλά η αποθήκη φτηνού εργατικού δυναμικού που δεν θα έχει ποτέ κανένα μέλλον. Πώς βλέπετε εσείς την οικονομία της Τουρκίας και της Ελλάδος συγκριτικά και πώς θα επηρεάσει αυτό το αύριό μας? Ξεκινώντας από αυτό που είπατε τώρα, είναι τραγικό αν το σκεφτεί κάποιος, ότι αν αφαιρέσουμε τους ανθρώπους από τη Συρία, που τέλος πάντων πέσει, είναι η εμπόλεμη ζώνη. Χθες μόλις η Τουρκία είπε ότι εγκατέλειψαν οι Έλληνες στη θάλασσα και μάζεψαν οι Τούρκοι 70 πρόσφυγες που δώσαν και τις εθνικότητες τους. Ούτε ένας δεν ήταν από Συρία. Όλοι ήταν από το Κονγκό και γενικά από την Αφρική. Καταφανώς είναι παράνομη μετανάστευση. Και το θέμα είναι ότι τόσο η Ελλάδα, τόσο και η Ευρώπη, το θέμα του ανθρωπισμού το αντιλαμβάνομαι και νομίζω όλοι μας. Αλλά αυτό ξεπερνάει το όριο. Δηλαδή, πόσους πια από όλο τον κόσμο μπορεί να δεχτεί η Ευρώπη, μια περιοχή γεωγραφική, κορεσμένη σε εδάφη που δεν παράγουν πια, με μολυσμένα ύδατα, με μολυσμένο αέρα, με λαό γενικώς των Ευρωπαϊκών, δηλαδή τους Ευρωπαίους εννοώντας,
Μα το πρόβλημα μας δεν είναι οι Ευρωπαίοι, είναι εμείς τι κάνουμε. Γιατί το θέμα δεν είναι αν θα δεχτούν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι μπορεί να θέλουν να αυτοκτονήσουν. Εμείς τι θα κάνουμε. Εμείς δεχόμαστε από Κονγκό, από Σομαλία, από... μέχρι και από την Αϊτή έχουν έρθει εδώ πέρα μέσα άτομα. Ναι. Δηλαδή λέμε πόσους ναι. η Ελλάδα, τι πληθυσμό πρέπει να έχει και πόσες θέσεις εργασίας ανειδίκευτων εργατών θα έχει εδώ μέσα. Δηλαδή τι δουλειές θα κάνουν αυτοί. Θα καταργήσουν τα μηχανήματα και όλοι θα γίνουν χειρονάκτες, θα σκάβουν γιατί δε, καμιά άλλη δουλειά δεν μπορούν να κάνουν και χωρίς γλώσσα ή με περιορισμένη γλώσσα. Αυτό είναι ένα εύλογο ερώτημα που δεν μπορεί να απαντήσει κάποιος. Τους το λες και το ξεπερνάνε, δεν μπαίνει στην απάντηση. Και αυτό τώρα συνδέεται κατευθείαν με το ερώτημα που κάνετε για την οικονομία της Τουρκίας. Η Τουρκία έχει δύο οικονομίες. Έχει τη φανερή και τη μαύρη, την κρυφή. Θα μου πεις όλες οι χώρες λίγο πολύ δεν έχουν. Ναι, ήθιστε όμως ο δυτικός κόσμος να έχει αρχές ελέγχου. Ας πούμε η Ευρώπη έχει τον Όλαφ. Έχουμε ανεξάρτητες αρχές ελέγχου σε κάθε χώρα, η Αμερική κτλ. Και τέλος πάντων κρατάμε τα προσχήματα. Βεβαίως μπορεί σε μαφιόζικο επίπεδο να γίνεται μαύρη οικονομία και στη Δύση, το συζητάμε, αλλά σε διάφορες περιπτώσεις κρατάμε τα προσχήματα. Στην Τουρκία δεν υπάρχουν αυτά τα προσχήματα. Είναι ακριβώς ανάποδο. Δηλαδή υπάρχει μεν η φανερή οικονομία, η δημόσια, που έχει και ένα πρόσημο στη διεθνή οικονομία, αλλά έχει και τη μαύρη οικονομία, και παρότι έχει και αυτή ανεξάρτητες αρχές ελέγχου της μαύρης οικονομίας της. Εν τούτης, κάνοντας στραβά μάτια, πάντοτε. Ναι, γιατί τη μαύρη οικονομία την κινεί το βαθύ κράτος. Είναι υπό έλεγχο και η μαύρη οικονομία. Δεν είναι ανεξέλεγκτη. Είναι πάλι οικονομία. Απλά είναι συγκεκριμένο συμφερόντων. Ακριβώς. Και τι καταρθώνει έτσι λοιπόν. Ο Τούρκος, ο μέσος Τούρκος, ο οποίος γενικά έχει μάθει να ζει πολύ φτωχικά, πάρα πολύ φτωχικά, που είναι άνεργος, κάνει τα στραβά μάτια και τον αφήνει να βγάζει 1.000, 1.500, 2.000 ευρώ το μήνα μαύρα, πουθενά δηλωμένα, από αυτά που θα πω παρακάτω, ή αν παίρνεις ένα πολύ χαμηλό μισθό, 200 ευρώ παραδείγματι, σε αφήνει πάλι να βγάζεις μαύρο χρήμα, 1.000 ευρώ, 1.500 ευρώ παραπάνω, για να μπορείς, ή δολάρια, για να μπορείς να ζεις εσύ και η οικογένειά σου, να μην παραπονείσαι, να μην είσαι στους δρόμους, να μην γίνεται συγκρούσεις μεταξύ τουρκικών ΜΑΤ και λαού κτλ. Και να μην διαμαρτύρει τον κόσμο. Ο οποίος ζει από τη μαύρη οικονομία, σε επιτοπλίστων, η οποία συνίστανται στο εξής. Πρώτον, trafficking. Είναι το σύγχρονο δουλεμπόριο. Το σύγχρονο δουλεμπόριο έχει πάρει τη μορφή του ανθρωπισμού, ο οποίος πρέπει να υπάρχει, αλλά εδώ πέρα έχουμε πάει στην κατάχρηση. Με το πρόσχημα του ανθρωπισμού, έχουμε ένα καθαρό, πασιφανές δουλεμπόριο. Οι άνθρωποι ίδιοι λένε πόσες χιλιάδες ευρώ πληρώνουν στους Τούρκους δουλέμπορους, που τελικά τους αφήνουν και να πνιγούν, τους αφήνουν χωρίς χαρτιά ή οτιδήποτε. Είναι οι επαγγελματίες φιλάνθρωποι, οι επαγγελματίες των δίθεν ΜΚΟ, που στην ουσία είναι δουλέμποροι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα τεράστιο, τεράστιο, γιατί δεν είναι μόνο οι δηλωμένες ΜΚΟ, οι ελληνικές, οι τουρκικές ή οι ξένες. Είναι πάρα πολλοί αδήλωτες που δεν ξέρεις ακριβώς τι κάνουν. Και όλο αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το λύξει κανένας. Άρα λοιπόν βγαίνει μαύρο χρήμα στην Τουρκία από αυτό το τράφιμι. Το δεύτερο μαύρο χρήμα στην Τουρκία έβγαινε και βγαίνει πάντα και σε άλλες χώρες βέβαια, τα ναρκωτικά. Μετά είναι το πετρέλαιο, το μαύρο πετρέλαιο, τη μαύρη αγορά. Είναι τα όπλα, τα μαύρα όπλα δηλαδή, που βρίσκονται σε τρομοκρατίες ή οπουδήποτε άλλο. Είναι το εμπόριο χρυσού και είναι και τα ρούχα μαϊμού. Αυτά που ξέρουμε όλοι, τα μαϊμού, το εμπόριο δηλαδή, μαϊμού ρούχων, ρολογιών κτλ. Στην Τουρκία. Για κάποιο λόγο η παγκόσμια κοινότητα έχει αποφασίσει ότι η Τουρκία, παρότι ξέρει ότι γίνεται αυτό, θα είναι σαν να λέμε, το λέω λαϊκά, έτσι ας μου συγχωρεθεί, είναι σαν να έχουμε κάποιους που είναι καθώς πρέπει και πάνε κάπου και παίζουν μπαρμπούτι. Δηλαδή στην έξω κοινωνία είμαστε καθώς πρέπει, αλλά το βράδυ βρισκόμαστε στην μπαρμπουτιέρα. Έχει αποφασίσει λοιπόν η διεθνής κοινότητα, για κάποιο λόγο που δεν ξέρω, να έχει μια ανοχή σε αυτή, σε εισαγωγικά έτσι, το λέω αδόκιμα μένα, αλλά για να γίνει κατανοητό. Είναι ο χώρος ο οποίος γίνεται η μαύρη συναλλαγή. Και είναι win-win για όλους. Εκεί λοιπόν βγαίνει το χρήμα. Ενδεχομένως να εμπλέκονται και ευρωπαϊκά συμφέροντα μέσα και να έχουν την Τουρκία ως μπροστάρι. Καταφανώς. Η Τουρκία τους έκανε πάντοτε όλον τον καθώς πρέπει τη βρώμικη δουλειά. Γι' αυτό μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας προτιμάνε την Τουρκία. Όλοι τους. Γιατί τους κάνει τη βρώμικη δουλειά. Κάτι που καλώς για μένα δεν κάνει η Ελλάδα και δεν είναι τεθειμένη να κάνει. Επίσης η Τουρκία ως σύμμαχος χώρα όλων αυτών βάζει πλάτη, πάει και πολεμάει για λογαριασμό του. Καταναλώνει οπλικά συστήματα. Η Ελλάδα για μένα πάλι καλό. Δεν πάμε να σκοτωθούμε τώρα για τρίτο για τις συμμαχίες μας. Εξάλλου δεν κάνουν και τίποτα ωφέλιμο.
Αλλά η Τουρκία βάζει πλάτη και μετά ζητάει αντάλλαγμα. Η Τουρκία, είναι, οικονομία, λοιπόν, θεωρεί, το, η Τουρκία θεωρεί το λαό της κρέας και δεν ασχολείται πόσοι θα ζήσουν, πόσοι θα πεθάνουν. Ακριβώς. Και το είδαμε και με την αντιμετώπιση που έγινε στην αρχή της πανδημίας. Πώς αντιμετώπισε τον κόσμο. Λοιπόν, εν διάθεση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι τα μαύρα χρήματα δεν βγαίνουν όμως στα δημόσια οικονομικά. Δηλαδή δεν μπορεί να φέρει χρήμα της μαύρης αγοράς να το εμφανίσει στα ταμεία σου, στα δημόσια που έχουν διεθνές αντίκτυπο, ειδικά όταν η Τουρκία συμμετέχει στην Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα, όταν χρηματοδοτείται επίσημα, τουλάχιστον από οργανισμούς ή ξέρω εγώ, από το Κατάρ ή από τα funds που τη χρηματοδοτούν και τη στηρίζουν στην οικονομία. Και έχει και δικά της τράπεζα, βέβαια, και δικό της χρήμα, πληθωριστικό μένα, αλλά κόβει χρήμα. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει μια χώρα που έχει ένα νέο νόμισμα όπως είμαστε εμείς, παράδειγμα. Εν διάφορη τόση, το θέμα είναι πώς θα εμφανίζεις. Για να εμφανίσει το μαύρο χρήμα, πρέπει να το ξεπλύνει. Πώς το ξεπλένεις? Το ξεπλένεις κάνοντας υποτίθεται δουλειές με ξένους, με τρίτους. Οπότε η συναλλαγή που είναι κάτω από το τραπέζι ξαφνικά φανερώνεται ότι είναι κερδοφόρες in business και αρχίζει και ασπρίζει το μαύρο χρήμα. Επίσης, μπαίνοντας η Τουρκία, χωρίς να έχει ανάγκη πρακτική, στο Δούνου του, παράδειγμα. Μπαίνει στο Δούνου του, ενώ δεν έχει πραγματική ανάγκη, και τι λες? Πρώτον, στο λαό. Επειδή έχω πάρει έκτακτα μέτρα, Δούνου του, καταραίω. Μη μου ζητάς. Λαέ, σφίξε κι άλλο το ζωνάρι. Οπότε το βουλώνεις. Απ' την άλλη μεριά, τι κάνει? Από το Δούνου του, μέσα από την ανακύκλωση των χρημάτων, δηλαδή πήρα χρήματα, αλλά αμέσως τα ξεχρεώνω. Δηλαδή παίρνω το μαύρο χρήμα και πληρώνω το δάνειο. Άρα ασπρίζω. Ασπρίζω το χρήμα το οποίο έχω μαυρίσει και θέλω να το βγάλω στη δημόσια διεθνή οικονομία. Και το βγάζω έτσι. Τα λέω λαϊκά, τα λέω απλά για να τα καταλάβει και τελευταίος τηλεθεατής. Κανονική τεχνική μαφίας. Ναι. Ναι, ναι. Είναι χώρα μαφία, αυτό είναι δεδομένο με το σύνταγμα. Δηλαδή, με αυτό έχουμε να κάνουμε απέναντι. Από την άλλη μεριά, αυτό το bullying το οποίο μας ασκεί έχει αυτή τη λογική της μαφίας. Δηλαδή, είναι σαν να πάει ένας που είναι του Χάρβαρντ, ας πούμε, καλοντημένο, στην Τρούμπα του παλιού Πειραιά. Όχι τώρα, του Κινέζικου Πειραιά. Του παλιού Πειραιά της Τρούμπας. Ερχόταν ο Έκτος Θόλος κάποτε. Λοιπόν, και με τη Λόλα και τα λοιπά που έχουμε δει τις ταινίες. Πάει λοιπόν ένας κουστούμάτος καθώς πρέπει και λέει εκεί πέρα στους μάγκες. Ξέρετε κάτι, αυτό που κάνετε δεν είναι σωστό, είναι παράνομο, βέβαια. Θα του φέρουν το δίπλωμα κολάρο, θα τον τσιμεντώσουν και τον πετάξουν στο λιμάνι. Δεν μιλάς αυτή τη γλώσσα του καθώς πρεπισμού εκεί που δεν καταλαβαίνουν από αυτή τη γλώσσα. Τους μιλάς αντιστοίχω. Θα μου πεις, θα πάμε να πλακωθούμε, θα μπούμε εμείς, κυριλέ, στα παπούτσια και στα ρούχα της Τουρκίας, να γίνουμε σαν αυτοί. Αυτό δεν θέλει η Τουρκία, να μας παρασύρει. Λέει, υπάρχει μια παροιμία, λέει ότι μην τσακωθείς ποτέ με τα γουρούνια στην λάσπη. Διότι τα γουρούνια θα το χαρούν. Εσύ θα λερωθεί. Άρα λοιπόν αυτή η παροιμία είναι ότι θα σε παρασύρει ο αντίπαλός σου εκεί πέρα που θέλει. Και πράγματι για να έχεις το πάνω χέρι, όπως πάλι κάνανε οι προγονεί μας αναφορικά με τους Τούρκους, τους κάνουν τον κλεφτοπόλεμο για να ορίζουν οι προγονεί μας πότε και πού θα τους χτυπήσουν, σε χρόνο δηλαδή και πεδίο, και όχι παρασυρώμενοι από τα κελέσματα του αντιπάλου που θέλει να σε κερδίσει ανοιχτό πεδίο. Εκεί θα χάσουν. Επίσης, οι δικηγόροι, κάτι το οποίο κάνουμε, και καλό θα ήταν να μάθει να το κάνει και η ελληνική πολιτεία ευρύτερα, αλλά και ο μέσος Έλληνας πολίτης να σκέφτεται, πρέπει, πριν πεις με πνίγει το δίκαιο μου και λες τους ισχυρισμούς σου, πρωτίστως να ακούς τους ισχυρισμούς του άλλου. Έστω και αν οι ισχυρισμοί του άλλου είναι λάθος. Δεν τους πιστεύεις. Δεν λέω να τους εστερνίσεις, λέω να τους καταλάβεις. Μόλις καταλάβεις τι λέει ο άλλος, μπαίνεις στη λογική του και ψάχνεις να βρεις τη ρογμή της σκέψης του. Στη ρογμή της σκέψης του και των ισχυρισμών του. Κάνεις προσθήκη αντίκρουση και κερδίζεις. Ένας μικρός δικηγόρος κερδίζει ένα μεγάλο δικηγόρο ακριβώς επειδή τον παρατήρησε. Τον διάβασε και κατάλαβε πού πάσχει το δικό γραφό του. Και εκεί κάνει προσθήκη αντίκρουση. Ανέμακτη διαφορά και κερδίζει στα σημεία. Αν πω κατευθείαν, έχεις άδικο. Δεν γίνεται, δεν θα κερδίσεις. Θα χάσω. Αν πω και πω, αυτός είναι ένα μεγάλο δικηγόρος. Δεν μπορώ να τα βάλω μαζί του. Θα χάσω. Τι θέλει? Ηρεμία, μελέτη. Να βρω τη ρογμή των ισχυρισμών, να κάνω προσθήκη αντίκρουση. Και να το παρουσιάσω πολύ ωραία στο τρίτο μέρος που είναι ο δικαστής και να με πιστέψει τελικά εμένα, να γίνω πιστευτός. Γιατί είμαι μικρός μεν, αλλά αξιοπρεπής δε. Και έχω ισχυρισμούς. Και θα μου πει ο δικαστής: μπράβο, κύριε Συνήγορε. Μπράβο. Γιατί εσείς ήρθατε με 3 σελίδες δικόγραφο, μεν, και ο αντίδικος ήρθε με 100 σελίδες δικόγραφο, αλλά εσείς πιάσατε την ουσία και βρήκατε και τη ρογμή και την ουσία της υπόθεσης. Και κερδίζετε.
την υπόθεση. Μπράβο. Απεκαθίσατε το δίκαιο. Μπορεί να αποκατασταθεί το δίκαιο αν είσαι σοβαρός. Όπως είμαστε ο καθένας από εμάς στο επάγγελμά του, στην καθημερινότητά του. Ή προσπαθεί τέλος πάντων να είναι σοβαρός. Αυτό πρέπει να κάνουμε και συλλογικά. Δηλαδή, ενώ έχουμε παίκτες, πρέπει επιτέλους στην Ελλάδα να μάθουμε να γινόμαστε ομάδα. Και όχι να είμαστε απλά ομάδα, να βάζουμε και γκολ. Αλλά αυτό θέλει μια ομόνοια. Η ομόνοια και η αυτοπεποίθηση είναι αυτό το οποίο βάλεται στην Ελλάδα τα τελευταία πολλά χρόνια. Δηλαδή, ο Σαραντάρης που ήταν ας πούμε αριστερών τάσεων ποιητής και ο Σεφέρης που ήταν πιο συντηρητικών τάσεων ποιητής γράφουν ότι η πατρίδα είναι οι παιδικές μας μνήμες. Τι θέλουν να πούν με αυτό? Ότι η πατρίδα είναι όχι μόνο το μέρος που γεννηθήκαμε, οι παιδικές μας μνήμες, αλλά είναι οι κοινές μνήμες που έχουμε ως λαός, κάτι που μας ενώνει, που ξεκινάει από τα καλά μας και τα κακά μας, αλλά κάτι που μας ενώνει, αυτές οι μνήμες. Αυτό λέγεται ομόνοια. Αν θυμηθούμε τα κακά μας και μπούμε σε διχόνοια ή χάσουμε τον αξιακό μας κώδικα που λέει τι καλό κάνανε οι προγονείς μας και κοιτάμε μόνο τα κακά τους, δεν θα εμπνευστούμε ποτέ να ομονοήσουμε και να παράξουμε κι εμείς το έργο που αντιστοιχεί στη γενιά μας για το τώρα και για το μέλλον, για τα παιδιά και τα εγγόνια μας. Είμαστε καταδικασμένοι δηλαδή να σειρώμαστε, και αυτό είναι τραγικό, είναι θλιβερό, πίσω από το άρμα τρίτων. Και στην προκειμένη περίπτωση, όπως θέλει η Τουρκία, δεν θέλει να μας κατακτήσει με τη σημαία, δηλαδή να μας κάνει η Τουρκία. Όχι. Θέλει να μας κάνει χώρα δορυφόρο των δικών της συμφερόντων, χώρα που θα την εκμεταλλεύεται, θα την απομιζά, όπως κάποτε ήταν φόρο υποτελής η Μολδοβλαχία δηλαδή. Ήταν φόρο υποτελής στους Τούρκους, στους Οθωμανούς, με φρουρές εκεί μόνο Οθωμανών. Και διοικητές Έλληνες. Αυτό που λέγεται φιλανδοποίηση στο διεθνές δίκαιο το σύγχρονο, η Φιλανδία. Αν δεν ρωτούσε τη Σοβιετική Ένωση, δεν μπορούσε να κουνήσει βήμα, γιατί φοβόταν τον όγκο τη Σοβιετική Ένωση. Αν το καταφέρει αυτό η Τουρκία επάνω σε εμάς, έχουμε τελειώσει. Δηλαδή δεν έχουμε λόγο ύπαρξης. Και που θα λεγόμαστε Ελλάδα γεωγραφικά, και που θα λέμε έχουμε ελληνική ταυτότητα και είμαστε Έλληνες, αλλά δεν έχουμε κανένα κοινό αξιακό κώδικα. Μας έχει τελειώσει. Δηλαδή δεν έχει νόημα πλέον. Αυτό πρέπει να αντιστραφεί. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο βλέπουμε ότι οτιδήποτε λειτουργεί σε αυτή τη χώρα και σε άλλες χώρες ως συνδετικός κρίκος της έννοιας πατρίδα, και δεν λέω το κράτος, το κράτος είναι η νομική οργάνωση της έννοιας πατρίδα, είναι κάτι άλλο. Το κράτος το έχεις και να το χάσεις, τώρα το ξαναφτιάξεις. Αρκεί να έχεις πατρίδα. Πατρίδα εδώ και πατρίδα εδώ. Αν δεν έχεις πατρίδα σε αυτά τα δύο σημεία που έδειξα, δεν κάνεις τίποτα. Και ξεκινάει από την ατομική πατρίδα του καθενός και φτάνει στη συλλογική μας πατρίδα. Και όπως έλεγε ο Μακαρίτης ο Παπάζογλου, Θεσσαλονικιός, μπορεί να ζεις ξένος μέσα στην Ελλάδα και να ζεις στο Σικάγο μέσα και να ζεις ότι είσαι στον Ελληνισμό. Άρα λοιπόν πατρίδα είναι μια νοητή έννοια. Ναι, αλλά της δικαιοσύνης ήλιος νοητή. Αλλά πρέπει να είσαι και αφεντικό, γιατί αν αυτή τη στιγμή όπως πάνε με τους μετανάστες που γίνεται ο επικισμός σχεδόν κατάληψη ολόκληρου του ελληνικού χώρου, σε λίγο θα είμαστε μια ασήμαντη μειονότητα, την οποία δεν θα δώσει κανένας και ούτε θα έχουμε πατρίδα. Θα είμαστε σαν τους Ινδιάνους. Απάτριδες. Ναι, αυτό διότι κανένας ποτέ δεν δίνει αυτό σημασία ακριβώς στον Ινδιάνο. Δεν θεωρεί ότι η πατρίδα είναι του Ινδιάνου. Λέει η πατρίδα είναι των Ευρωπαίων απίκων. Όχι έτσι των Ινδιάνων. Τελειώσαν οι Ινδιάνοι. Τέλος. Και ούτε μπορούν να την ξαναπάρουν πάλι πίσω. Το ίδιο θα λένε σε λίγο όπως και οι άλλοι. Αυστάνη. Θα είναι η νέα μας πατρίδα και εμείς θα λέμε κάποια πατρίδα κάποτε. Όπως οι Αυστραλοί πήραν από τους Αβορίγινες την πατρίδα τους. Όπως οι Ευρωπαίοι πήραν τον Ινδιάνο, όπως οι Ισπανοί τον Ινδιάνο της Λατινικής Αμερικής και όπως οι Τούρκοι πήραν την πατρίδα των Κούρδων, οι οποίοι είναι αρχαίο έθνος. Γιατί και η Μικράσια ελληνική ήταν, ίωνες, πάπου προς πάπου, γενναίες γενναιών. Γιατί στην ουσία δεν είναι Τουρκία, σωστά, είναι η Ελλάδα Ιωνία, είναι η ελληνική Μικράσια, η οποία είναι υπό τουρκική κατοχή. Να τα λέμε και αυτά. Σωστά. Αλλά ειδικά ας πούμε τώρα για έθνη τα οποία θα μπορούσαν να έχουν τη δικιά τους πατρίδα ξεχωριστά, ας πούμε οι Κούρδοι παραδείγματι, ένα ασκέρος λαός, Καρδούχης αναφέρει στην κύριο Ανάβαση ο Ξενοφόντας, δεν έχουν και σου λέει, και δεν ασχολείται κανένα μαζί τους, γιατί σου λέει πλέον είσαι Τούρκος πολίτης, είσαι ενσωματωμένος εκεί, είσαστε 30 εκατομμύρια και το δέχομαι, αλλά τώρα τι θέλει, δηλαδή δεν υπάρχει λόγος να σου κάνω ξεχωριστό κράτος, είσαι εκεί που είσαι. Άρα, ναι, λοιπόν, γιατί θα αλλάξουν οι ισορροπίες, θα αλλάξουν τα συμφέροντα και σου λέει: εγώ αυτή τη στιγμή έχω βρει τις ισορροπίες και τα συμφέροντά μου. Αν αλλάξει η περιοχή, θα πρέπει να μιλάω πάλι από την αρχή για να ξαναθεμελιώσω δικαίωμα συμφέροντος και να έχω και ανταγωνισμό, που δεν υπάρχει λόγος.
Γιατί να ανοίξω πληγές εκεί που δεν χρειάζεται. Και εδώ πέρα είναι το δόγμα Palmerston του Υπουργού Εξωτερικών επί Ελληνικής Επανάστασης της Αγγλίας και μετά Πρωθυπουργού, που έλεγε ακριβώς δίρε και βασίλευε. Βρετανία κυβέρνα πάνω στα κύματα, ενώ όποιος κυβερνά στις θάλασσες κυβερνά τον κόσμο. Το είδαμε προχθές να το έχει πίσω του σε μεγάλη αφίσα ο πρόεδρος Ερντογάν και ο Ακάρ, όπου λέγανε ακριβώς αυτό, έλεγε στα τουρκικά, ότι όποιος διοικεί τις θάλασσες διοικεί τον κόσμο. Αυτός είναι ο σκοπός τους. Και ο σκοπός τους ο συμβολικός, κάτι το οποίο εμείς έχουμε επεμβολήσει, οι Τούρκοι, είναι διάφοροι λαοί που τουρκοποιήθηκαν. Και θέλουν να είναι σήμερα Τούρκοι και δημιουργούν ορόσημα ενότητας. Εμείς είμαστε Έλληνες. Όπως κάποτε ήταν και λέγαμε Ρωμαίοι. Και οι Γαλάτες λέγανε ότι είναι Ρωμαίοι και οι άλλοι λέγανε ότι είναι Ρωμαίοι. Αυτοί λοιπόν, εμείς λοιπόν τι κάνουμε. Ήμασταν Έλληνες και είχαμε ένα αίτημα να δημιουργηθεί και ελληνικό κράτος. Και αυτό και έγινε επανάσταση. Στην Τουρκία συνέβη ακριβώς ανάποδα. Στις κοινωνίες που υπήρχαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ήρθε και επευλήθη μια τουρκικότητα. Και σου λέει, Βατάντα Τούρκο εκείνο, πατριώτη μιλά τουρκικά. Ή θα είσαι Τούρκο ή φεύγει από εδώ. Με το καλό ή με το άγριο. Όσοι έμειναν εκεί και θεωρούν τον εαυτόν Τούρκο, δηλαδή τουρκοποιήθηκαν με λίγα λόγια, αυτή τη στιγμή δημιουργούν ορόσημα ενωτικά. Σε αντίθεση με εμάς που προσπαθούμε να αποδομήσουμε οτιδήποτε ορόσημο μας ενώνει. Τι λέει λοιπόν ο Τούρκος πρόεδρος? Λέει, το 2023, 100 χρόνια από την τουρκική δημοκρατία, την ίδρυσή τη, 29 Δεκάτου 2023, 100 χρόνια. Έχω σκοπό να είμαι, λέει, να έχω κάνει τα μεγάλα έργα και να είμαι ο κλειδοκράτορας της Ανατολικής Μεσογείου. Το 2053, 600 χρόνια από την άλωση, έχω σκοπό από G17 να είμαι στους G10. Και το 2071, 1000 χρόνια, λέει, από το Μάτζικερ, 1071, δημάξει το Μάτζικερ και την εισβολή των Σελτζούκων και των τουρκικών φυλών στη Μικρά Ασία και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, έχω σκοπό να είμαι στις 2-3 χώρες που θα κάνουν rule the world, που θα, πώς το λένε, θα διοικούν τον κόσμο. Δηλαδή μεταξύ Αμερικής, Ρωσίας, Κίνας, αντί για μία από αυτές τις τρεις θα είναι η Τουρκία. Αυτό μας λέει, με δύο κουβέντες. Αυτό λέει και αυτό, έστω και αν δεν πραγματοποιηθεί ή είναι φαραωνικό σχέδιο, σημασία έχει, το λέει, δημιουργεί μία έμπνευση, βάζει ένα σχέδιο, ένα ορόσημο, σου λέει τι θέλω. Τα παιδιά που γεννιόνται τώρα και τότε θα είναι 70 χρονών, ως παππούδες θα μεγαλώσουν με αυτό και θα λένε κάποτε ο πατερούλης μας, ο Μπαμπατζίμ, Μπαμπατζίμ σημαίνει ακριβώς ο πατερούλης μας, ο Ερντογάν, είχε πει, ο Θεός αλλάξει χωρές τον, ναι. Είχε πει, είχε βάλει αυτά τα ορόσημα, όπως λένε τώρα για τον Κεμάλ, και θέλει πράγματι στη συνείδηση του Τούρκου να αντικατασταθεί ο Κεμάλ από τον Ερντογάν. Αυτός είναι ο σκοπός. Ξέρει ότι κάποια στιγμή θα ολοκληρώσει τον κύκλο του. Δεν είναι ανόητος, καθόλου ανόητος δεν είναι. Και ώστε τον απαξιώνει να κάνει τεράστιο λάθος. Αλλά θέλει αυτός να ορίσει την επόμενη μέρα. Ποια θα είναι. Δηλαδή και γι' αυτό το λόγο φροντίζει προς το παρόν όσοι τον πολυπλησιάζουν, δηλαδή τα δεξιά του χέρια θα λέγαμε, η σύμβουλή του, να τους αποκαθιλώνει αμέσως. Γιατί όποιος που σε πολυπλησιάζει ξέρει και τα τροτά σου σημεία. Οι σουλτάνοι λοιπόν, τα αδέλφια τους και τους συμβούλους τους, μόλις γινόντουσαν σουλτάνοι, τους εκαθάριζαν πρώτους, τα αδέλφια τους και τους συμβούλους τους. Γιατί δεν έπρεπε κανένας να ξέρει τα τροτά σημεία που ξέρουν οι σύμβουλοι ή τα αδέλφια σου ενός σουλτάνου. Έτσι λοιπόν ο Ερντογάν, όσοι τον έχουν βοηθήσει, βλέπε Νταβούτογλου, βλέπε πιο παλιά τον Φετουλάχ Γκιουλέν, τους έχει εκαθαρίσει. Όπως και τον Νταβούτογλου και τώρα και τον Μπαμπατζάν. Ο οποίος είναι αποσχιστική τάση, ας πούμε, το δικό του κόμμα. Τώρα τον. Τον άβαρχο που έκανε το βιβλίο για τη γαλάζια πατρίδα, τι έκανε? Τον αναβάθμισε για να βγει στη σύνταξη και ουσιαστικά τον αποδόμησε, τον αγκύρωσε. Γιατί? Γιατί ολοκλήρωσε το έργο που έπρεπε να κάνει ο Ναύαρχος και σου λέει πια δεν θα σε βάλω σε τέτοιο επίπεδο ώστε να είσαι ισοδύναμος π.χ. του ΑΚΑΡ. Το δεξί μου χέρι αυτή τη στιγμή είναι ο ΑΚΑΡ ακόμα. Δεν θα σε κάνω εγώ αντίζηλο του ΑΚΑΡ, δεν θα δημιουργήσω ρήγμα μέσα στο στράτευμα. Πάμε τόσο όσο. Αυτές είναι λογικές σουλτανικές. Αν δεν έχει διαβάσει Οθωμανική ιστορία και πώς σκεφτόταν ένα σουλτάνι, δεν μπορεί να μείνει στην Τουρκία. Σήμερα, έτσι, χίλια συγγνώμη. Τα manuals, τα εγχειρίδια της δυτικής σκέψης και του διεθνούς δικαίου που ερμηνεύουν την Τουρκία είναι πολύ καλά και χρήσιμα για οποιαδήποτε άλλη χώρα πλην της Τουρκίας. Για να μείνει στην Τουρκία πρέπει να ξέρεις τους Τούρκους. Θα μου πεις, μα γιατί να σου. Πώς δούμε τους Τούρκους, αφού είναι εχθροί μου, τους είχαμε.
θέλεις. Το θέμα είναι ότι έχεις εδώ. Μα άμα δεν γνωρίζεις τον εχθρό σου ή τον αντίπαλό σου. Ακριβώς. Άμα δεν γνωρίζεις τον αντίπαλό σου, δεν μπορείς να τον νικήσεις. Πολεμάς με κάτι άγνωστο, αγωνίζεσαι με κάτι άγνωστο. Πρώτα πρέπει να τον μάθεις, να τον κάνεις όπως λέμε φίλο και φτερό και μετά να ξέρεις ποια είναι τα σημεία του τα ευαίσθητα, ποια είναι τα τροτά του τα σημεία που υπερέχεις για να μπορέσεις να κινηθείς αναλόγως. Είναι όπως λέμε και στις θετικές επιστήμες. Εάν δεν διατυπώσεις σωστά το πρόβλημα, δεν αναλύσεις όλα τα δεδομένα, δεν πρόκειται ποτέ να το λύσεις. Θα λύσεις άλλο πρόβλημα. Ακριβώς αυτό. Και απλά πιο ποδοσφαιρικά ακόμα για τους νεαρούς που ενδεχομένως βλέπω, ένας προπονητής πάει και κατασκοπεύει την αντίπαλη ομάδα, πώς παίζει, και βλέπει τα τρωτά σημεία της και αναλόγως στείνει τη δικιά του ομάδα, πας και κερδίσει. Δεν γίνεται να μην κάνεις κατασκοπία αυτού του είδους, αν δεν ξέρεις πώς παίζει ο αντίπαλος. Και η Τουρκία μας το λέει. Βλέπεις τι κάνουν οι άλλες επιχειρήσεις και κοιτάς να κάνεις κι εσύ. Δηλαδή λες ότι αυτό δεν το έκανα εγώ, μου ξέφυγε ή εδώ κάνω αυτό λάθος να το διορθώσω. Και ούτε, δηλαδή άμα δεν έχεις επαφή με την αγορά, το τι γίνεται γύρω σου, πώς θα είσαι ανταγωνιστικός. Θα ζεις έναν κόσμο δικό σου παραμυθένιο και θα φαντάζεσαι χωρίς να γνωρίζεις. Επειδή δεν θέλω να θίξω κανέναν, γιατί και εγώ από αυτής της πάστας άνθρωπος είμαι, εντάξει. Σε αστικό περιβάλλον γεννήθηκα, παιδί αστών είμαι, εγγόνια αγροτών βέβαια, αλλά αστός, αστική δουλειά κάνω, εντάξει, καλοπερασάκιας, αυτοκρίνομαι. Είμαι και εγώ, σύγχρονος νεοέλληνας, αλίμονο. Όμως, δεν μπορώ να ερμηνεύσω, όσο και να έχω διδαχτεί θεωρητικά στο πανεπιστήμιο, κάποιες καταστάσεις της πιάτσας. Πρέπει να δουλέψω και στην πιάτσα εγώ ίδιο, να φάω τα μούτρα μου για να καταλάβω πώς το λέει η πιάτσα. Ένας λοιπόν ο οποίος έχει σπουδάσει σαν και εμένα, Ελλάδα και εξωτερικό, έχει μείνει μόνο σε θεωρητικά σχήματα, το παιδί της πιάτσας που είναι ο Ερντογάν, δεν μπορεί να τον βάλει, να τον ορίσει στους κανόνες του διεθνούς δικαίου, παραδείγματι, ή της γεωπολιτικής ή της στρατηγικής ανάλυσης που έχει διδαχτεί μόνο θεωρητικά. Γιατί ο Ερντογάν είναι παιδί της πιάτσας. Καφέστε. Και δεν μπορείς να εμπινεύσεις ένα παιδί της πιάτσας μόνο με θεωρητικά σχήματα που διδάχτηκες κάπου κάποτε. Πρέπει να έχεις φάει τα παντελόνια σου και στην πιάτσα. Καλή είναι η θεωρία, αλλά πρέπει να έχεις φάει και τα μούτρα. Χρειάζεται και η πράξη να λερώσει λίγο τα χέρια σου. Άμα δεν λερώσει τα χέρια, δεν γίνεται δουλειά. Τι γίνεται. Εγώ, κύριε Γεωργανόπουλε, είμαι 30 χρόνια δικηγόρος. Δεν δικηγόρω τα τελευταία 6 χρόνια γιατί έχω μπλέξει με πιο ακαδημαϊκές και άλλου είδους, ας πούμε, έτσι, ενέργεια. Αλλά ήμουν 24 χρόνια από τα 30, από εδώ, μάχημος, καραμάχημος. Δηλαδή, έχω φάει πολλή ορθοστασία, πολύ δικόγραφο, πολλή αναμονή, πολλή επικόλυση με γαρόσιμο και έχω περάσει από τα χαμηλότατα στάδια να βγάζω φωτοτυπίες ή να κάνω θελήματα ως ασκούμενος δικηγόρος, μέχρι να δικηγορώ μετά και να κερδίζω υποθέσεις στο Συμβούλιο Επικρατείας στο Σνάριο Πάου. Αν δεν έτρωγα τα μούτρα μου εκεί και ήμουν μόνο ένα θεωρητικό σχήμα, θα ήταν αυτό ακριβώς το οποίο λέγανε οι παλαιοί. Όποιος μπορεί, κάνει. Όποιος δεν μπορεί, διδάσκει. Μάλιστα. Είστε σαφέστατος. Και μια τελευταία κουβέντα, γιατί δυστυχώς ο χρόνος μας είναι λίγο αμήλικτος. Βεβαίως. Σας ακούμε. Ναι, λέω προσπάθησα να τα κάνω και τα δύο στη ζωή μου. Δηλαδή, και να όλοι αυτό τριφτώ, προσπαθούμε, γιατί καλή η θεωρία, αλλά πρέπει να έχεις και την πράξη για να δεις τα ζητήματα. Και ό,τι διδάσκω να είναι μέσα από την εμπειρία μου, βεβαίως με τα εργαλεία της θεωρίας. Ο λόγος λοιπόν που το προβλεπτό και το απρόβλεπτο, τα δύο βιβλία μου δηλαδή, αυτά τα οποία τρέχουν στα μεγάλα βιβλιοπωλεία, θα τα βρει ο κόσμος, ή θα τα παραγγείλει ηλεκτρονικά πλέον, ακριβώς αποδεικνύουν αυτό. Και είναι το πάνδρεμα της εμπειρίας μου με τη θεωρητική μου κατάρτιση. Δηλαδή την εμπειρία μου την εντάσσω σε κανόνες δικαίου θεωρητικούς και προβλέπω τι θα κάνει η Τουρκία. Αν το προβλέπω εγώ, που είμαι ένας από τα εκατομμύρια Έλληνες ή ένας από τους τελευταίους τροχούς της αμάξης αναλυτής, τότε δεν μπορεί η επίσημη πολιτεία να προβλέψει. Η εξοφίκιο, δηλαδή οι ειδικοί, δεν μπορούν να προβλέψουν τι κάνει η Τουρκία. Μα η Τουρκία θα σε προκαλεί πάντα. Εδώ είναι το ερώτημα. Δεν θέλουν ή δεν μπορούν. Γιατί περισσότερο εγώ το βλέπω προς δεν θέλουν. Αν θέλανε, υπάρχουν τόσα μυαλά στην Ελλάδα που θα μπορούσαν να τα έχουν αξιοποιήσει και τόσες αναλύσεις που πλέον πρέπει να είσαι ανόητος για να μην βλέπεις
το προφανές μπροστά σου. Δυστυχώς όμως δεν θέλω να το πιστεύω, ναι. Αλλά είναι έτσι. Δυστυχώς. Δυστυχώς όμως και εδώ τελείωσε και ο χρόνος μας. Περνάει πολύ γρήγορα με εσάς, με όλα αυτά τα ωραία που μας λέτε. Να ευχηθούμε να σας έχουμε πάλι σύντομα κοντά μας για να μας πλουτίσετε τις γνώσεις μας. Ευχαριστώ πολύ και εγώ για τη φιλοξενία. Εμείς ευχαριστούμε. Και να ευχαριστήσουμε και εσάς που και σήμερα ήσασταν μαζί μας. Να σας ευχαριστήσουμε για τη στήριξη που μας παρέχετε και το ενδιαφέρον που δείχνετε. Είναι η σελίδα μας, τη βλέπετε στο Facebook. Μπορείτε να παρακολουθείτε κάποιες ειδήσεις και να στέλνετε και τα μηνύματά σας για τα θέματα ή τυχόν συζητήσεις που μπορούμε να έχουμε. Καλό σας βράδυ.